Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κρήτη. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα είναι και πάλι δυνατή η μετακίνηση προς το νησί μας, με τους Κρήτες να ετοιμάζονται να υποδεχθούν ξανά συγγενείς, φίλους και επισκέπτες. Τα πρωτόκολλα όσον αφορά το νέο τρόπο μετακίνησης των επιβατών με τα πλοία της ακτοπλοίας είναι έτοιμο και θα εφαρμοστεί από την Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ταυτόχρονα με την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης για την Κρήτη σε πρώτο στάδιο. Το νησί όλη αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο της δοκιμασίας, οι άνθρωποι του, οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οι επαγγελματικοί φορείς είχαν μια απόλυτη συνεργασία για να βγούμε σε αυτή την, από αυτό το τούνελ, έτσι με δυνατό φως, και αυτό φαίνεται το εισπράττουμε τώρα. Υπάρχει ελεύθερη κίνηση των κατοίκων, των μεταφορές προϊόντων, των πρέπει να ανοίξει αυτό. Είναι για μας ένα βοήθημα. Όπως τονίζουν οι φορείς, η απελευθέρωση των μετακινήσεων θα αποτελέσει τονωτική ένεση στην οικονομία του νησιού. Πρέπει να υπάρχει κινητικότητα. Όταν έχουν δεσμευμένος ο κόσμος, κλεισμένος ο κόσμος και δεν έχει δυνατότητα να μετακινηθεί, η αγορά σαφώς και επηρεάζεται αρνητικά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα αρχίσουμε, ότι θα έχουμε μια ολιγόμενη σεζόν, ότι θα βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας. Όπως μέχρι σήμερα τηρήσαμε αυστηρά τα μέτρα και είχαμε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε επίπεδο Κρήτης, θέλω να πιστεύω ότι και η σταδιακή άρση μέτρων θα ακολουθεί με τέτοιο τρόπο και πιστά από τους φορείς και από όλους τους πολίτες για να έχουμε εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα και στο μέλλον. Όπως σχολιάζουν, το να επιτραπεί η μετακίνηση προς το νησί μας νωρίτερα ήταν αναμενόμενο με δεδομένη την εξαιρετική υγειονομική εικόνα που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας στη χώρα η Κρήτη. Το νησί μας, η Κρήτη, και το ξέρουν όλοι, είναι ισχυρό, έχει πάρα πολύ μεγάλες, δυνατές μονάδες υγειονομικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αλλά πάνω απ' όλα έχει ένα υπέροχο επιστημονικό και νοσηλευτικό δυναμικό που μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις πιο έκτακτες και ακραίες περιπτώσεις. Όλοι αναμένουμε την άλλη επιτυχημένη διαχείριση που είχε η χώρα μας στο θέμα της πανδημίας, που προφανώς έχει να κάνει σχέση και με τη μεγάλη συνεισφορά, και θέλω να το τονίσω αυτό, τη μεγάλη συνεισφορά της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε. Το νησί μας είναι ένας ασφαλής προορισμός, ασφαλής υγειονομικός προορισμός, ασφαλής περιβαλλοντικός προορισμός, ένα πάρα πολύ ωραίος προορισμός για να περάσει κανείς διακοπές τους.